Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και πιστεύω θα έχουμε μια καλή συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας, να μας κάνετε μια ενημέρωση σχετικά με την χθεσινή συζήτηση που έγινε στο εργατικό κέντρο. Ποια συμπεράσματα βγήκαν, τι μπήκε στη συζήτηση και από τον ομιλητή και ποιος ήταν και ο στόχος αυτής της κουβέντας. Καταρχήν με αφορμή τα γεγονότα που τρέχουν και στην εκπαίδευση και όχι μόνο βέβαια, πήραμε την πρωτοβουλία σαν αριστερή παρέμβαση, με τοπική αριστερή παρέμβαση καθηγητών, να οργανώσουμε μια συζήτηση εφ' της ύλης γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης. Προφανώς η συζήτηση ξεπέρασε και τα όρια της εκπαίδευσης και μπήκαν και άλλοι προβληματισμοί. Αυτή την περίοδο έχει αναδειχθεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην εκπαίδευση, που έχει να κάνει με την αδιοριστία. Ο τελευταίος διαγωνισμός και οι τελευταίοι διορισμοί που γίνανε στην εκπαίδευση ήταν το 8. Από το 8 και εδώ δεν έγινε κανένας διορισμός. Το Υπουργείο βέβαια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα μειώνοντας με χίλιους δύο τρόπους τις θέσεις στο δημόσιο σχολείο. Και δεύτερον, αυξάνοντας και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 15% στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, με συναδέλφους, τους λεγόμενους αναπληρωτές όπως ονομάζονται, ή με μειωμένο ωραρίο. Τέτοιο μεγάλο ποσοστό συναδέλφων συμβασιούχων δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί, αν πάμε πίσω αρκετά χρόνια. Είναι συνάδελφοι που δουλεύουν και 10 και 15 χρόνια καθαρή προϋπηρεσία. Έχω ακούσει και περίπτωση με 20 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο αρνείται να διορίσει κανέναν. Παρά τις ανάγκες που κατά καιρούς αναφέρει. Και μάλιστα επανέρχεται και μιλάει για διορισμούς, αλλά καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό συμβαίνει κατά την άποψη και των καθηγητών και της ανάλυσης των συνδικαλιστικών παρατάξεων ελαίου μνημονίου λόγω των μνημονιακών, ας το πούμε, δεσμέσεων που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και η κυβέρνηση απέναντι στους δανειστές. Σαφώς είναι η δέσμευση, οι μνημονιακές δεσμεύσεις των χτεσινών και των σημερινών, μια και είναι συνέχεια οι σημερινές δεσμεύσεις των χτεσινών δεσμεύσεων. Το σημερινό μνημόνιο είναι συνέχεια των προηγουμένων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο τρόπος και η όποια αφήγηση μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά τα μέτρα είναι τα ίδια, στην ίδια λογική και τρέχουν. Πώς προσπαθεί να λύσει το Υπουργείο το συγκεκριμένο θέμα ως τώρα? Παραδείγματος χάρη, αυξάνεται κατά πολύ ο μέσος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Έχουν κλείσει σχολεία από την πρώτη στιγμή που ξεκινάνε τα μνημόνια το 10. Είχαμε ένα κύμα από συγχωνεύσεις και κλείσιμο μικρών σχολείων. Μειώνονται οι ώρες μαθημάτων και μάλιστα με το νέο σχέδιο ή αλλιώς το νέο λύκειο που προωθεί, που προς το παρόν έχουμε προτάσεις τόσο από το ΙΕΠ, από το Ινστιτούτο, όσο και από το δηλώσεις του Γαυρόγλου για το τι αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία, στο λύκειο θα τρέξει, μειώνονται παραπέρα μαθήματα. Δηλαδή προωθεί μια δέσμη μέτρων για να μειώσει τις ανάγκες σε προσωπικό. Με τέτοια μέτρα προσπαθεί, με αύξηση του ωραρίου, που είναι επίσης και συζητιέται, πιθανόν να έχουμε και άλλη αύξηση ωραρίου, με τέτοια μέτρα προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Και δεύτερον, με συμβασιούχους. Βέβαια, την Παρασκευή έδωσε και ένα άλλο νομοσχέδιο, και αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει από την προσοχή μας. Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να βάλω αρχικά ένα ερώτημα σε σχέση με το κομμάτι που λέτε, που αναφερθήκατε στο κομμάτι των συγχωνεύσεων σχολείων. Παρατηρείται μια τέτοια κινητικότητα κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα ή έχουμε και στην επαρχία τέτοιες λογικές και πρακτικές? Και στο νομό μας. Ο νομός ήταν από τους νομούς που είχε ένα μεγάλο αριθμό, για τα δεδομένα του νομού μας βέβαια πάντα, σχολείων που έκλεισαν και συγχωνεύτηκαν. Και θα επανέλθει το θέμα των συγχωνεύσεων. Το έχει δηλώσει. Να βάλω όμως και άλλο ένα ερώτημα. Υπήρχε το τελευταίο διάστημα και ένα ζήτημα σχετικά με ένα ποσό που δικαιούνταν οι αναπληρωτές καθηγητές σε σχέση με τα
μεταφορικά τους και με ένα κομμάτι της μισθοδοσίας, αν δεν κάνω λάθος. Οι συνάδελφοι... Συγχωρέστε με άμα δεν το ξέρω ακριβώς. Είχε παρατηρηθεί όμως μια κινητικότητα και ένας προβληματισμός σε σχέση με αυτό. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν είναι μόνο ότι γυρίζουν από την Ελλάδα χρόνια και χρόνια και καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες. Ταυτόχρονα δεν έχουν και τα ίδια δικαιώματα, δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο όπως οι μόνιμοι. Τόσο αφορά τις άδειες τους, τόσο αφορά για οποιοδήποτε λόγο άνθρωποι είναι και μπορεί να αρρωστήσει κάποιος. Δεν δικαιούνται τον ίδιο αριθμό ημερών άδειας όπως ένας μόνιμος. Mm-hmm. Υπάρχει μια άνηση αντιμετώπιση και στην περίπτωση της μισθοδοσίας τους. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη επειδή ασφαλίζονται στο ΙΚΑ σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει τα όρια της αναρρωτικής ή σε κάποια άλλη περίπτωση δεν παίρνει το μερομίσθιο ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει είναι και το δεύτερο θέμα πέρα από τον ορισμό που μπορεί να γίνεται. Δεν προστατεύονται σε περίπτωση λέτε που για το χύψη λόγο αρρωστήσουν Μέχρι ένα ορισμένο αριθμό ημερών προβλέπεται αναρρωτική άδεια. Από ένα ορισμένο αριθμό ημερών και πάνω, ο οποίος είναι λίγες μέρες, δεν ξεπεράνει 15 μέρες και μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Ναι. Προφανώς. Ωραία. Κύριε Καβαδά, επειδή και εν ώψη της χθεσινής συζήτησης την οποία πραγματοποιήσατε στο εργατικό κέντρο της πόλης Πρέβεζας, αλλά και μια συνεχής παρουσίαση και με την συλλογικότητα και την παράταξη στην οποία ανήκετε στο κομμάτι το συνδικαλιστικό, έχετε επικοινωνία με άλλους συναδέλφους σας, επισκέφτεστε στα άλλα σχολεία. Επιγραμματικά, ποια εσείς ζητήματα θα βάζατε ως τα προβλήματα είτε σε τίτλους, για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, που αντιμετωπίζουν τα σχολικά συγκροτήματα και τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή μας. Ποια είναι τα κυρίαρχα προβλήματα αυτή τη στιγμή? Και λειτουργικά θέματα υπάρχουν στα σχολεία μας όσον αφορά τις ανάγκες τους σε σχέση με την οικονομική, με το ποσό των χρημάτων που παίρνει κάθε σχολείο. Είναι στα όρια πολλά σχολεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μετράμε πολλές φορές ακόμη και το χαρτί για φωτοτυπίες. Ή οι λογαριασμοί, να κλείνουμε τα φώτα σε κάθε διάλειμμα, παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρουμε ότι το λογαριασμό της ΔΕΗ μπορεί να ξεπεράσει κάποιο όριο και τα σχολεία να μην μπορούν να πληρώσουν. Είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Το οποίο σχετίζεται βέβαια με τα όποια κονδύλια έρχονται, με τα όποια προσέρχονται μέσω του Δήμου. Εδώ. Και αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ότι ο Δήμος έχει ενταχθεί ναι. Τα χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια από το 10 και μετά, στα χρόνια των μνημονίων, και αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, φέτος παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό ένας μεγάλος αριθμός τιμημάτων, ειδικά το Σεπτέμβρη μήνα, να έχει ένα αυξημένο αριθμό μαθητών. Δηλαδή να ξεπερνά 25 παιδιά, 26 παιδιά, να μην πω και 27. Σε κάποια σχολεία, όντως, μετά από πιέσεις και πρωτοβουλίες και των τοπικών συλλόγων και από μεριάς της τοπικής ΕΛΜΕ, χωρίστηκαν κάποια τμήματα. Αλλά γενικά δεν είναι η διεύθυνση δεκτική στο να μοιράζει, στο να ανοίγει, στο να μειώνει τον αριθμό των μαθημάτων. Γιατί αυτή είναι κατεύθυνση από τα πάνω. Πρέπει να λειτουργήσουμε με τον ελάχιστο αριθμό τμήματων. Για να λειτουργήσουμε με τον ελάχιστο αριθμό τμήματων, σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί ο μέσος αριθμός μαθητών. Και προβλέπεται μέχρι και 27 παιδιά στο τμήμα. Και η τάση είναι εκεί, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πολλά τα τμήματα τα οποία ξεπερνούν τα 25 παιδιά. Άρα μιλάμε και για τμήματα 30-33 μαθητών, έτσι. Ναι, εδώ δεν έχουμε τέτοιο. Δεν μην πω για 30, αλλά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα το 25, 26, 27 είναι σύνηθες φαινόμενο. Εδώ σε εμάς φέτος παρατηρήθηκε ένας τέτοιος αριθμός τμήματων αρκετά μεγάλος με πολλά παιδιά. Αλλά ο μέσος αριθμός είναι κάτω από το 25. Αλλά η τάση είναι αυτή όμως, να αυξάνεται ο μέσος αριθμός. Προκύπτει και το απλοϊκό ερώτημα. Νομίζω θα το έχουν αντιληφθεί και οι ακροατές μας από αυτό το διάστημα της κουβέντας. Πώς είναι δυνατόν ένας καθηγητής να μπορέσει να προσπαθήσει να δώσει στο μαθητή τα ερεθίσματα και να κάνει μάθημα στην τάξη όταν αυξάνεται δραματικά ο αριθμός αναμαθητή εντός της αίθουσας? Σαφώς.
Σαφώς. Δυσκυραίνει το έργο του σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα τμήμα με ένα μεγάλο αριθμό μαθητών να μπορεί να γίνει μάθημα. Είναι φανερό αυτό. Πάγιο αίτημα είναι 20 παιδιά mm-hmm. του κλάδου γενικότερα στα τμήματα γενικής παιδείας και στα τμήματα κατευθύνσεων, ομάδων προσανατολισμών ή ειδικοτήτων στα τεχνικά λύκεια να είναι λιγότερος ο αριθμός, να μην ξεπερνάει τα 15. Ωραία. Εμείς, αγαπητοί φίλοι... Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι μόνο η τάση να αυξάνεται ο μέσος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, ναι. αλλά υπάρχει και μια άλλη τάση στο να όλο και μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων να γίνεται λάστιχο. Δηλαδή να περιφέρεται σε σχολεία όχι μέχρι 2 ή 3 mm-hmm. και 4 σχολεία. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανά την Ελλάδα που ακούγονται και 5 σχολεία ακόμη. Ναι, να γυρνάει ένας αναπληρωτής, ναι. 5 σχολεία. Και μόνιμος να είναι. Αυτή τα σημαίνει και σου μόνιμος, δεν είναι μόνο αναπληρωτές. Άρχεται στο τέλος και σε αυτό πρέπει να το πούμε ότι επειδή οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται μετά το Σεπτέμβρη, προφανώς εφόσον οι ώρες καλυπτούν από τους μόνιμους, οι υπόλοιπες που μπορεί να περισσεύουν 3 στο ένα σχολείο, 5 στο άλλο, 6 στο άλλο, αυτός που θα τρέξει περισσότερο σε περισσότερα σχολεία θα είναι αναπληρωτής. Αλλά αυτή η τάση είναι και για τους μόνιμους πλέον. Όλο και αυξάνεται το ποσοστό. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στη σελίδα μας στα social media και στο Facebook, στο ίδιο έργο θεατές Χρήστος Τσούτσης, ώστε να βάλουμε και άλλα ερωτήματα στον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Διονύση Καβαδά, καθηγητή μέλος της μετοπικής αριστερής παρέμβασης. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο τραγούδι και σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στο σταθμό του Prisma Radio και στο ίδιο έργο θεατές. Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα τρέχον προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο και η μέση εκπαίδευση. Να επιστρέψουμε λίγο στην συζήτηση και να ρωτήσω κύριε Καβαδά για το ζήτημα του νέου νομοσχεδίου Γαβρόγλου. Είδαμε το τελευταίο διάστημα ότι υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις. Ποια είναι αυτή τη στιγμή και η θέση, θα λέγαμε, και της συλλογικότητας στην οποία ανήκετε, της μετοπικής αριστερής παρέμβασης, αλλά και γενικότερα του κόσμου των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και στις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας? Ο Υπουργός καταρχήν επικοινωνιακά προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τον εξής λόγο. Μέσω σε αυτό το νομοσχέδιο φέρνει τη λεγόμενη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με ένα ωραίο τίτλο και συνεχίζει και λέει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κακόφημη αξιολόγηση που είχε φέρει ο Αρβανιτόπουλος σχολικής mm-hmm. μονάδας και την ατομική αξιολόγηση. Και μάλιστα λέει θα καταργήσει τον προηγούμενο νόμο, το Προεδρικό Διάταγμα 152 της προηγούμενης κυβέρνησης. Καταρχήν δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει. Είναι σε συνέχεια του χτεσινού. Το ότι καταργεί τον προηγούμενο νόμο είναι γιατί φέρνει ένα νέο νόμο. Και αυτή είναι δέσμευσή τους απέναντι στην Τρόικα, στο μνημόνιο που έχουν υπογράψει και στις επεξεργασίες του ΟΑΣΑ. Αυτό που γίνεται στο ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή και προωθείται είναι οι επεξεργασίες του ΟΑΣΑ. Ουσιαστικά στόχος τους είναι ο εξής. Όπως και να το διατυπώσουν, με όποια όμορφη λέξη, με οποιοδήποτε επικοινωνιακό τρόπο, στόχος τους είναι στο πώς θα προωθηθεί η λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας. Όταν αυτοί λένε αυτονομία της σχολικής μονάδας, εννοούν ότι το κράτος πρέπει να απαλλαχτεί πρώτα και κύρια από το όποιο έξοδο, από την όποια υποχρέωσή του να στηρίξει τη σχολική μονάδα. Mm-hmm. Άρα πρέπει και ο διευθυντής, αλλά και η ίδια σχολική μονάδα θα πρέπει να τρέξει να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα. Αυτός θα είναι και ένας δείκτης αξιολόγησής της. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα και συγγνώμη που σας διακόπτω. Αν είναι στρατηγική επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης και προφανώς και της σημερινής και των συνεργατών της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υποβάθμιση μέσα από αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα της μέσης εκπαίδευσης του γυμνασίου και του λυκείου, ή
αν είναι μια κατάσταση που η κυβέρνηση αφήνει απλά στην τύχη και έρμεο της κατάστασης, θα τρέχουν προβλήματα. Ποιο είναι το σχολείο σας, είναι μια στρατηγική επιλογή αυτό? Σαφέστατα. Είναι στρατηγική επιλογή που στοχεύει στο εξής, ότι το κάθε τι που θα γίνεται από τις όποιες πρωτοβουλίες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή οποιοδήποτε άλλο τρέχει, πρόγραμμα, οποιαδήποτε διαδικασία θα εντάσσεται σε συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης. Πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Κατά την άποψή μας θα καταλήξει στο εξής. Θα δούμε σχολεία σε διαφορετική κατηγοριοποίηση, σε διαφορετική κατηγορία. Θα δούμε σχολεία τα οποία θα αξιολογούνται υψηλά, που υποτίθεται θα πετυχαίνουν τους στόχους, και θα δούμε σε σχολεία που θα υστερούν, με αποτέλεσμα τα σχολεία που θα υστερούν δεν θα είναι τυχαίο ότι κυρίως θα εντοπίζονται και σε υποβαθμισμένες κοινωνικές περιοχές, ενώ σχολεία τα οποία πετυχαίνουν τους στόχους που θα θέτουν και θα κρίνονται, γιατί θα δημιουργηθεί και αναπεριφέρει ένα συγκεκριμένο θεσμικό όργανο το οποίο θα ελέγχει την υλοποίηση των στόχων, να παίρνουν μια βαθμολόγηση υψηλή. Θα δούμε σχολεία πολλών ταχυτήτων. Πίσω από τα σχολεία πολλών ταχυτήτων όμως κρύβεται και η διαφορετική κοινωνική επιλογή ή κατηγοριοποίηση που υπάρχει. Δεν θέλουν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, εννοείται. Και ό,τι ακριβώς κατά την άποψή τους που ισχύει μες στην κοινωνία μας, αυτή η κοινωνική κατηγοριοποίηση θα πρέπει να εκφραστεί και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σχολεία που θα κατά πλειοψηφία θα είναι παιδιά πιο προσεγμένα, ναι, μπορεί να είναι πιο προσεγμένα, και ταυτόχρονα σχολεία τα οποία για συγκεκριμένους κοινωνικούς λόγους θα φοιτούν παιδιά τα οποία δεν είχαν την αντίστοιχη βοήθεια. Αυτή η ταξική διαφοροποίηση, γιατί η ταξική διαφοροποίηση είναι, ουσιαστικά έρχεται μέσω αυτού του συστήματος που βαφτίζεται αυτοαξιολόγηση, ή δεν το λέει αυτοαξιολόγηση τώρα σχολικής μονάδας, το λέγανε προηγούμενοι. Αυτό το λέει αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Άλλαξε τον τίτλο. Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Ναι, αλλά στο μυαλό τους είναι ίδια. Ακριβώς, η ουσία μένει η ίδια. Και το δεύτερο επίπεδο βέβαια που θα ακολουθήσει, που επίσης είναι στα σχέδιά τους, είναι βέβαια και σε επίπεδο ατομικής αξιολόγησης. Και καλά, δεν πρέπει να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μιλήσουν για το έργο τους και μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν και μέσα στο σύλλογό τους, το οποίο πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά και να ρυθμίζει τις λειτουργίες των σχολείων με ένα δημοκρατικό τρόπο. Και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και για το μάθημα και για όλα. Το να μπεις σε μια λογική όμως που θέλει το Υπουργείο, γιατί και η Τρόικα και οι επεξεργασίες του ΟΣΑ πιέζουν σε αυτό και μάλιστα κατά καιρούς έχουν πει: θέλετε προσλήψεις, παραδείγματος χάρη, κοίταξε να δεις, αποφασίστε, απολύστε κάποιους που εσείς κρίνετε ότι δεν σας κάνουν, να πάρετε κάποιους άλλους. Δηλαδή οι διαδικασίες αξιολόγησης καταλήγουν σε στοχοποίηση. Ναι, όμως ουσιαστικά αυτό είναι, και θα μου τραπεί ο όρος, και ασόβαρο και από την άποψη τη φρασιολογία και των ίδιων των, και αντιεπιστημονικό και από την ίδια τη φρασιολογία και των δανειστών και των συμβούλων, είτε είναι ο ΣΑ αυτός, της κυβέρνησης. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μια λογική μπακαλίστικη, να απαλλαγούμε από χίλιους εκπαιδευτικούς για να κάνουμε προσλήψεις άλλους χίλιους, τη στιγμή που εσείς περιγράψετε πολύ εύστοχα πριν, παραδείγματος χάρη, αναπληρωτές που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις και μπαίνει αυτό το ερώτημα. Η λογική τους είναι η εξής, το οποίο το, όπως και να το εμφανίσουν, είναι από τη μία το σχολείο θα αναλάβει τη λειτουργία του για να απαλλαχτεί το Υπουργείο και το κράτος, και από την άλλη, για όλα τα κακό σκήμενα αυτή τη στιγμή δεν φταίνει οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν, αλλά φταίει το πρόσωπο, στοχοποίηση όλων αυτών που δουλεύουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτοί είναι οι δύο βασικές επιλογές τους αυτή τη στιγμή. Υπό αυτή την έννοια εμείς είμαστε αντίθετοι, όπως ήμασταν και είμαστε αντίθετοι. Μάλιστα. Και επομένως πρέπει να γίνει κατανοητό απέναντι ευρύτερα στην κοινωνία ότι δεν έρχεται να βελτιωθεί το σχολείο, έρχεται να κατηγοριοποιηθεί και να στοχοποιηθεί, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία, ότι ποιος φταίει παραδείγματος χάρη για τα σκληρά αυτά μέτρα. Φταίς εσύ που δεν δούλευες και πήγε κακά η επιχείρηση. Φταίς εσύ που ζητούσες, δεν ξέρω τι ζητούσες, κάποιο δάνειο. Καθαρά η στοχοποίηση σε ατομικό επίπεδο. Αφήνοντας την πάντα βέβαια
το σύνολο αυτού που εφαρμόζεται από μεριάς του Υπουργείου. Δηλαδή μιλάμε για μια ξεκάθαρη κουβέντα ότι πλέον είτε ο καθηγητής είτε ο υπεύθυνος ή διευθυντής μιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλείται πλέον να έχει ρόλο manager, θα λέγαμε, ο οποίος θα παίρνει και την ευθύνη. Ακριβώς. Λες αυτό και είναι το, διοικεί αυτό μια είναι, αυτό εταιρεία. Είναι στην επιλογή τους ο σημερινός διευθυντής να μετεξελιχθεί σε manager και να λειτουργεί το σχολείο όπως λειτουργεί μια επιχείρηση. Λοιπόν, να έχει χαρακτηριστικά λειτουργίας δηλαδή. Να βάλουμε άλλα δύο ερωτήματα επιγραμματικά προς τον κύριο Καβαδά, μιας και πηγαίνουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που παίρνει και η Ομοσπονδία σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή εδώ ακούμε πάρα πολλά ζητήματα να βάζετε, ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό, προβλήματα με τους αναπληρωτές που είναι γνωστά και έχουν χιλιοϋποθεί. Προκύπτει το ερώτημα, κύριε Καβαδά, η Ομοσπονδία σας, η ΟΛΜΕ κεντρικά, δεν παίρνει κάποια πρωτοβουλία ώστε να πιέσει και τη σημερινή κυβέρνηση? Και είχαμε δει στο παρελθόν να γίνονται κάποιες κινήσεις και σε κεντρικό επίπεδο, πολλές φορές όμως πιεζόμενοι και από την αναστάτωση και από, και από τον αναβρασμό από κάτω των καθηγητών στη βάση. Σήμερα, εν έτη 2018, η Ομοσπονδία τι λέει για όλα αυτά? Δυστυχώς η Ομοσπονδία δεν στέκει στο ύψος των περιστάσεων και δεν στέκει γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία στο ΔΣ της ΟΛΜΕ που τη διαμορφώνουν τόσο η χτεσινή κυβερνητική ΔΑΚΕ όσο και η σημερινή κυβερνητική ΣΥΝΕΚ, που ουσιαστικά έχουν οδηγήσει την Ομοσπονδία σε παράλυση και σε άρνηση να πάρει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Οι πρωτοβουλίες που παίρνονται αυτή την περίοδο για τους αναπληρωτές και για να ανοίξει το θέμα των διορισμών στην εκπαίδευση παίρνονται από τα κάτω. Σέρνεται, αναγκάζεται και σέρνεται και μάλιστα αρνείται να συζητήσει ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή συνέχειας και ανάδειξης αυτού του θέματος και όχι μόνο αυτού. Ένα σχέδιο κινητοποιήσεων και αγώνων για το πώς θα απαντήσουμε απέναντι στην πολιτική του Υπουργού. Περιορίζεται σε κάτι 3 ώρες μόνο. 3 ώρες στάση, 3 ώρες στάση εργασία. Μάλιστα. Και τίποτα άλλο. Και μετά βλέποντας και κάνοντας και αν είναι δυνατόν να κλείσει. Από τη μία αντί να ζητάει με τη στήριξη του κόσμου και κινητοποιήσει το Υπουργείο και στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων να διαπραγματεύεται με τον Υπουργό, έχει συρθεί σε πρόταση μακριά από τις κινητοποιήσεις και κλεισμένων των θυρών να συζητάει. Δεν αναδεικνύει αυτή τη στιγμή τα θέματα που πρέπει. Όπως ακριβώς κάνει η ΓΕΣΕΕ, όπως κάνει και η ΑΔΔ, ακριβώς έχουν κάνει την επιλογή τους. Η επιλογή τους αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και ταυτόχρονα ρίχνει τον μπαλάκι, ας πούμε, και λέει: α, δεν υπάρχει, ας πούμε, κινητοποίηση από τον κόσμο. Ως ένα βαθμό, ξέρουμε τι κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή και αν υπάρχει ένα ρωμαλαίο συνδικαλιστικό κίνημα. Σαφώς και δεν υπάρχει ένα τέτοιο αντίστοιχο ρωμαλαίο συνδικαλιστικό κίνημα. Αλλά όποιες και όποιες πρωτοβουλίες όμως παίρνονται ή όποιες διαθέσεις φρενάρονται. Μάλιστα. Ή επιχειρείται να μην έχουν συνέχεια. Επομένως, περιγράφεται μια κατάσταση ενιαίας κεντρικής άποψης που ακολουθείται, θα λέγαμε, και στις κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μιλήσατε και άλλωστε και κριτικάρατε και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και στο επίπεδο της ηγεσίας και της ΓΕΣΕΕ. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει με τοπική αριστερή παρέμβαση το επόμενο διάστημα και στο νομό της Πρέβεζας αλλά και στην πόλη της Πρέβεζας σε σχέση με προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί και σχολικά συγκροτήματα? Τι στόχους έχετε για το επόμενο διάστημα και ποια είναι η λογική σας και σε επίπεδο παρεμβάσεων αλλά και σε επίπεδο ενημέρωσης προς συνάδελφους? Εμείς θα κινηθούμε με την εξής λογική. Πρώτον, θα προτείνουμε, θα ζητήσουμε και με απόφαση της τοπικής ΕΛΜΕ, κυρίως γιατί δεν ελπίζω ότι κεντρικά θα παρθούν, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει σε τοπικό επίπεδο πώς θα κινηθούμε, παρά το ότι και εδώ στην τοπική ΕΛΜΕ εκφράζεται ακριβώς αυτή η πλειοψηφία και έχουν φρενάρει τα πάντα, δυστυχώς. Είναι πλήρως αδρανοποιημένη η τοπική ΕΛΜΕ. Εμείς θα πάρουμε την πρωτοβουλία ζητώντας να γίνει γενική συνέλευση με τα δύο βασικά θέματα εχμής αυτή την περίοδο. Είναι το θέμα των διορισμών με τους αναπληρωτές
Και το δεύτερο είναι το νέο νομοσχέδιο για την, που προωθεί, που έβαλε για διαβούλευση, που σχετίζεται με τη λειτουργία του σχολείου ή όπως το ονομάζει αποτίμηση σχολικού έργου, στο να αναδείξουμε το τι ακριβώς σημαίνει για το σχολείο. Και ταυτόχρονα προτείνοντας ένα σχέδιο που ο αντίστοιχος χώρος συνδικαλιστικός στον οποίο είμαστε προτείνει και πανελλαδικά ένα σχέδιο ώστε η κινητοποίηση του επόμενου διάστημα να έχουν μια συνέχεια και ένα στόχο, το πώς θα αναδειχτούν αυτά τα θέματα με τη μέγιστη συμπαράσταση από τα κάτω, μέσω των γενικών συνελεύσεων. Δεν περιμένουμε από τα πάνω. Και μέσα από την, θα λέγαμε, και συμμετοχή των συναδέλφων σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και την αναζωπήρωση. Και εκεί βρίσκεται βέβαια και το κουμπί της ιστορίας, η λύση. Κύριε Καβαδά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Prisma 91 και 6 και στην εκπομπή μας το ίδιο έργο θεατές. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε και για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Και πάντα θα η εκπομπή συγκεκριμένη θα είναι ανοιχτή και σε συναδέλφους σας και σε άλλα μέλη της παράταξης και της πρωτοβουλίας που ανήκετε, ώστε να ανοίγουμε διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι και άλλα πράγματα που δεν μπήκαν στο τραπέζι της σημερινής κουβέντας, αλλά θα μας δοθεί ο χρόνος και σε επόμενες εκπομπές να τα αναδείξουμε. Εμείς αγαπητοί